Είναι από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Σταμάτης Κραουνάκης. Κύριε Κραουνάκη, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Καλώς σας βρίσκω, Μαρία μου. Με λέει Σταμάτη, το παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι μόνο βέβαια συνθέτης και συγγραφέας και παραγωγός. Και... Είναι όλα έλκουν από το συνθέτης. Ναι, νομίζω ότι από εκεί. Από εκεί βγήκαν όλα. Ναι. Αφορμή που συναντιόμαστε είναι η Εκκλησιάζουσα στο Αριστοφάνη, μία δουλειά που από ό,τι μου είπες, τη δούλευες 20 χρόνια. Ίσως και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω. Μέσα στη γενική μου έρευνα για το ποια ελληνικά κείμενα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει φτιάχνοντας μουσικά γεγονότα αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν από τις πρώτες μου επιθυμίες στο έργο αυτό, για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά η ίδια ανησυχία με πήγε στον Ντάριο Φο, η ίδια ανησυχία με πήγε στον Βάρναλη, η ίδια ανησυχία με ξαναπήγε παλαιότερα στον Αριστοφάνη. Είναι ή το 7ο ή το 8ο έργο που διαχειρίζομαι, δικό του, συν μία ερμηνεία που έχω κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους Αχαρνείς το 10. Εκεί έκανα μουσική και έπαιξα το Δικαιόπολι. Με πολύ μεγάλη, λένε, επιτυχία. Όπως και αυτό, παίξατε στο Ηρώδιο, δεν ήταν η πρώτη? Ναι, την περιμένη Δευτέρα. Τούτο ήταν μία, πώς να το πω, ίσως είναι και η πρώτη ανάθεση που μου γίνεται επίσημα από το ελληνικό δημόσιο. Ήταν μια ανάθεση από την λυρική σκηνή, από το φίλο μου τον Γιώργο τον Κουμεντάκη, για να φτιάξουμε αυτή την παντριά με το θέατρο τέχνης. Με τη Μαριάννα Κάλμπερη έχω ξαναδουλέψει άλλο ένα κείμενο που το είχα κάνει μουσικό έργο, ένα γαλλικό έργο, το Βικτόρι, τα παιδιά στην εξουσία, το 15-16. Και είχα και με τη Μαριάννα μια πολύ καλή πρώτη εμπειρία. Μετά έκανα πέρσι το Λόρκα, και αυτό το φέραμε εδώ. Τούτο εδώ το έργο με ερέθιζε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα έργο, πώς να το πω, σύγχρονο. Αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Είναι ένα έργο πολιτικό, αλλά είναι λίγο πριν το τέλος μιας δημοκρατίας. Ένα έργο απελπισμένο στην πραγματικότητα. Σκοτεινό και πολύ αστείο βεβαίως. Και γενικότερα έχω μια παρατήρηση για τον Αριστοφάνη. Είναι τρομερό ότι οι 11 κωμωδίες ισοσμένες οι δικές του είναι η βασική μαρτυρία της πτώσης της μεγάλης εθνικής δημοκρατίας. Δηλαδή είναι σαν να είχε υποχρέωση η κωμωδία με αυτό το σπάνιο ποιητικό πλάσμα, ας πούμε, που ήταν ο Αριστοφάνης, να καταγράψει την κατηφόρα. Βεβαίως είναι σύνηθες και στις σημερινές μας εποχές, στις μεγάλες κρίσεις να αναλαμβάνει αυτά τα ενία η κωμωδία. Γιατί έχουμε ανάγκη, μην ξεχνάμε, και ακόμα και από το σινεμά, η μεγάλη άνθηση της κωμωδίας είναι μετά την κατοχή. Δηλαδή αυτός ο τεράστιος θίασος κωμικών ηθοποιών Ελλήνων που φτιάξανε ίσως και παγκόσμιο φαινόμενο, μπορώ να πω, αυτούς τους χαρακτήρες που μείνανε για χρόνια φίλοι της ελληνικής κοινωνίας, ας πούμε, και όπου κάθε κωμικός βρήκε ένα χαρακτήρα ο οποίος τον πήγε για χρόνια αυτό το χαρακτήρα, ο Χατζηχρήστος, η Βασιλιάδου, η Ρένα, η Λαχοπούλου, ο Κωνσταντάρας, ο Ηλιόπουλος, ο Μακρύς. Το έργο αυτό έχει μία πάρα πολύ παράξενη και ουσιαστική πολιτική γραμμή. Τι κάνει εδώ ο πρόγονός μας? Στην απελπισία του επάνω 391-392 π.Χ. έχουν έρθει κάποια χρήματα στην Αθήνα, είναι η τελευταία αναλαμπή.
για να τους ταρακουνήσει, επειδή δεν πάνε στη Βουλή, στην Εκκλησία του Δήμου. Απαξιώνουν. Οι Αθηναίοι απαξιώνουν να πάνε, παρόλο ότι παίρναν τριόβολο. Ήτανε, το λέμε και στο έργο. Δεν αφήνουν τις δουλειές τους που παίρναν περισσότερα χρήματα από τα μαγαζιά τους για να πάνε να πάρουν το τριόβολο να ψηφίσουν. Και μιλάμε τότε για 3-4 χιλιάδες κόσμο, έτσι στην Πνίκα. Τους κρούει τον κόδωνο ότι προσέξτε, δεν θα πάρουν την κυβέρνηση οι γυναίκες. Που η γυναίκα εκείνη την εποχή ήταν... Εκτός, στο σπίτι. Θα σας πω κάτι που μου έχει πει ο Ρουζόπουλος, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αρχαίο θέατρο. Χορός, επίσημη. Ήρωες, πολίτες. Θεοί, γυναίκες και δούλοι. Δηλαδή, όσο ανέβαιναν οι δυνάμεις από σκηνής, πηγαίνανε στο ίδιο επίπεδο ο λαός. Ναι, βεβαίως, οι γυναίκες δεν είχαν ψήφο, δεν είχαν κοινωνική ζωή, ήτανε νοικοκυριό. Τι μας κάνει λοιπόν εδώ, βάζει αυτή την κυρία, την ηρωίδα του, η οποία έχει το όνομα Πραξαγόρα, πράξη στην αγορά, να μαζέψει τις γυναίκες, να τις προβάρει, να πάρουν τα ρούχα των αντρών, να ντυθούν άντρες, για να πάνε να πάρουν, ψηφίζοντας ως άντρες, να ψηφίσουν ότι δίνουμε την κυβέρνηση στις γυναίκες. Την ίδια στιγμή που αυτές πάνε στη Βουλή ντυμένες άντρες, δηλαδή την ίδια τη στιγμή που η καινούργια, να το πω έτσι, εξουσία, ντυμένη τα ρούχα της παλιάς, πάει να ψηφίσει τον εαυτό της, η παλιά εξουσία, μη βρίσκοντας τα ρούχα του, ο Βλέπινος, παίρνει τη ρόμπα της γυναίκας του και τη φοράει, γιατί σφαδάζει από πάνω σου, έχει φάει ένα αχλάδι από βραδείς. Το αχλάδι είναι στυπτικό, μας λέει ο Ιπποκράτης, δεν μπορεί να κάνει κακά του και βγαίνει απελπισμένος με τη γυναικεία ρόμπα και το φιλέ να βρει μέρος να κάνει τα κακά του. Δηλαδή, η παλιά εξουσία ντυμένη τα ρούχα της καινούργιας έχει δυσκολία στην αφόδευση. Αυτό ήδη είναι μια πρώτη σύγκρουση του έργου, τρομερά ενδιαφέρουσα. Και τι αλληγορικές σημασίες. Τι κάνει λοιπόν, όπως, εντάξει, ψηφίζουν να δοθεί κυβέρνηση στις γυναίκες, κάνει τις προγραμματικές της δηλώσεις σε Πραξαγόρα, δίνει κοινοκτημοσύνη, δηλαδή καθαρό κομμουνισμό, όλα στο κοινό ταμείο, όλοι παίρνουμε από τα ίδια, όλοι από το ίδιο πορτοφόλι, λέει. Κλείνω τα δικαστήρια, γιατί αφού θα είναι ολονών όλα, ποιος να δικάσει και τι, λέει ο άντρας εκείνη την ώρα, μη μου το κάνεις αυτό. Καταραίει η πολιτική μου καριέρα αν χάσω τη δουλειά μου σαν ψευδομάρτυρας, δηλαδή μας δίνει συνέχεια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια ωραία μέση του έργου που υπόσχεται ευτυχία και ισότητα. Και στο δεύτερο μέρος, ο τεράστιος αυτός ποιητής μας δείχνει τις παραφθορές της καινούργιας νομοθεσίας. Έχουμε ένα επεισόδιο που μιλάνε για τους νόμους των παράθυρων, ότι πάλι θα βρεθεί τρόπος οι μέτεροι να βολευτούν, όπως συμβαίνει πάντα άλλωστε. Πάντα. Και πάντα. Ναι, πάντα. Αυτό γίνεται πάντα. Αυτό έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως λίγο πιο ελαφρά, αλλά αυτό έγινε. Αυτό γίνεται πολύ χειρότερο τώρα με τους άλλους. Μάλλον οι άλλοι ήρθαν για να κάνουν μόνο αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ενώ η Πραξαγόρα έχει καλές προθέσεις και δίνει απλόχερα την ισότητα στη διαχείριση, βλέπουμε στην προτελευταία σκηνή του έργου την αστυνομία της. Αναγκάζεται την ώρα που της τριμπόγλει αυτός να λέει «ΟΚ, οι νέοι θα πηγαίνουν πρώτα με τις γριές και οι νέες πρώτα με τους γερούς. Σε κάλυψα, με κάλυψες». Βλέπω λοιπόν την πρώτη γριά, η οποία περιμένει
καραδοκεί μάλλον, σαν κακιά αστυνομία της νέας εξουσίας, να βουτήξει τον πιτσιρικά από την κούκλα, την όμορφη. Αυτό λέει ο νόμος, όποιος νέος δεν υπακούει θα σύρεται από του πατάλου. Mm. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πατάλος. Mm-hmm. Μέζια. Ναι. Εκεί που πάει να γίνει, να τον κουτουπώσει η πρώτη γριά, σκάει δεύτερη πιο γριά, πιο αστυνομία, πιο δεξιά ακόμα. Και εκεί που πάει να τον κουτουπώσει, της λέει, πού πας εσύ, της λέει, εγώ είμαι πιο γριά. Πήγαινε στην άκρη, εγώ έχω τα λεφτά. Σκάει ακόμα πιο γριά. Σχεδόν εκ του τάφου φασισμός. Και έχουμε έναν, μας δίνει ο Αριστοφάνης έναν συγκλονιστικό μονόλογο εκεί της νεότητας από το στόμα του αγοριού που κάνει το νέο και λέει αύριο δεν θα θυμάται κανείς γιατί πέθανα. Βάλτε με σε μια βάρκα, πασαλίστε την πίσα και ρίχτε με αυτές τις τρεις γελίες στη θάλασσα και να βάλτε φωτιά και κάφτε με. Δηλαδή, στην ουσία, μας δίνει πολύ σκληρά και εφιαλτικά το πώς κλαδεύεται η νεότητα. Φυσικά είναι Αριστοφάνης, έρχεται η Θεράπαινα μεθυσμένη, μας φόρτωσε αρώματα και μυρωδικά η κυρά μου, άνοιξε το σπίτι, μας κέρασε και με αυτό και ετοιμάζουν το φαΐ. Σημειολογικά λέω κάτι τρομερό. Το έργο αυτό τελειώνει. Το έργο αυτό τελειώνει με ένα φαγητό, μια σύνθετη λέξη που κρατάει σχεδόν μια σελίδα. Δηλαδή, κεκτημένο τάισμα. Φάτε για να σκάσετε. Φάτε για να το βουλώσετε. Ένα τυχαίο ότι βάζει μια σύνθετη λέξη, η οποία είναι περίφημη βέβαια. Εγώ τη μελοποίησα στα αρχαία. Και πάνω εκεί έχουμε φυτέψει και έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο φινάλε. Λέει ο βαθύφωνος μας, «Έρες θεάνο». Δηλαδή, κάνει ταυτόχρονα διονυσιασμό αλλά και φιάλτη. Και καθώς η πραξαγόρα τους πετάει φαγιά, σβήνουν τα φώτα. Έβαλα ένα δικό μου φινάλε δεύτερο, κρατώντας πάλι στίχους από το πρωτότυπο, για να δώσουμε ανάδα, σηκωθείτε. Και ίσως αυτό είναι που μας λέει από κάτω, από όλη αυτή την περιπέτειά του, το έργο αυτό. Κοιτάξτε, ο κίνδυνος παραμονεύει, πάρτε την ευθύνη, σηκωθείτε τα παλιά σας φιλιά, θυμηθείτε, σηκωθείτε και ας πάμε στην ευχή, τα παλιά έχω χρησιμοποιήσει και σε κάποιο σημείο στη μέση. Ένα στίχο του Σολομού από τον Εθνικό Ύμνο έχει συμφιλίωσης στοιχεία το έργο πολύ έντονα και έβαλε ένα στίχο από τον Εθνικό Ύμνο που λέει αυτό το υπέροχο «Εκρυφώς μίγαν οι φίλοι με τσεχθρούς τους τη λαμπρή και τρεμόπαιζαν τα χείλη δίνοντάς τα εις το φιλί». Σκεπάσαν χώματα τα πρόσωπά μας. Λέει Φιλιππίδου, και ήρθαμε εδώ 3.000 χρόνια μετά να πούμε το ποίημα. Ναι, νικήκαμε. Μέσα σε 5 λεπτά, νομίζω ότι έχεις περιγράψει, μέσα και από τον Αριστοφάνη, τη σύγχρονη ιστορία. Γι' αυτό πήγα σε αυτό το έργο. Τι είναι αυτό που περισσότερο... Και αυτό που προσπάθησα, και μεταφράζοντας, γιατί πάτησα πάρα πολύ στους ρυθμούς του, η γλώσσα του είναι πάρα πολύ δυνατή και πολλές φορές μου δίνει ο ρυθμός της γλώσσας, όχι μόνο στα χωρικά αλλά και στα επεισόδια, δρόμο. Κράτησα τη λογική της ομοιοκαταληξίας, η οποία μας έδωσε ένα έτσι πολύ φωτεινό κείμενο και σε σημεία, εκεί κυρίως που η πρωταγωνίστρια λιγάκι θυμώνει, βάζω ακόμα και αρχαία. Κατανοητά μένα, αλλά... Που τα αγαπάς πολύ. Ναι, αλλά είναι κατανοητό το ότι λέγεται, ναι. Ας πούμε, έχει ένα σημείο που μιλάνε οι δύο άντρες, οι δύο φίλοι,
Τι χρήουν πανθάνδρα δρά, δηλαδή τώρα τι πρέπει να κάνει κανείς άνδρας. Και του λέει ο άλλος, επιδράν και αποδράν. Έπεσε ο κόσμος στα γέλια στο ηράδιο. Και ένα το σταυρό μου και να του λέω, Αριστοφάνη, γελάει ο κόσμος το 2019 με τάγα του 391. Έχω την αίσθηση ότι ό,τι αγγίζεις, είσαι λίγο μύδας. Να, μην το λες αυτό, Μαρία μου. Ετούτο όμως εδώ ήταν βαθιά με επιθυμία, το δούλεψα με πίστη, με ελληνικότητα. Ήθελα πολύ να φτιάξω κάτι το οποίο, στο είπα και στο ράδιο, αν το βρουν οι νεότεροι μετά το θάνατό μου, να έχει δύναμη να πεθεί πάλι. Απλώς αυτή τη στιγμή ζω, συμμετέχοντας κιόλας στην παράσταση, την πρώτη του εκτέλεση, με αυτή την τρομερή τραγωδό, κομωδό. Αν δεν είσαι τραγωδός, δεν μπορείς να παίξεις κομωδία, εγώ πιστεύω. Και φίλοι μου χρόνια που μας έδωσε τον εαυτό της για την Πραξαγόρα, τη Φιλιππίδου, Σοφία. Τον υπέροχο Σταμπόγλη που τον ήξερα σαν καλλιτέχνη, αλλά εδώ μας φανέρωσε και μια φιλία αγάπη. Αγαπηθήκαμε πάρα πολύ που κάνει τον άντρα της, τον Βλέπηρο. Τον καταπληκτικό δικό μου γεροντίδη, ένα μαθητή μου δικό που κάνει το Χρέμι, τον τρίτο ρόλο του έργου. Τον Καραθανάση από τη Σπύρα επίσης που κάνει τον νέο. Την τεράστια αυτή ηθοποιό που έχει το θέατρο τέχνης, την Ιωάννα Μαυρέα, που κάνει την πρώτη γριά. Κατερίνα Λυπηρίδου κάνει τη Θεράπαινα και τη νέα. Τέσσερα κορίτσια υπέροχα, η Πίνα, η Ερατό, η Τερέζα και η Μαθίλδη, τελειόφυτες του θεάτρου τέχνης που συμπληρώνουν το χορό. Όλοι είναι χορός στο έργο και παίζουν και τους ρόλους ταυτόχρονα. Και εγώ δεν είχα σκοπό, μου ζήτησε η Μαριάννα, η Κάλμπαρη, να μπω στην παράσταση, κάνω την παράβαση. Λέμε ένα αρκετά πρόστιχο τσιφτετέλε και για την ελευθερία του σεξ και για του φαγητού. Και κάνω και τη δεύτερη γριά, έτσι και έχω φτιάξει ένα χαρακτήρα, επιτρέψτε μου να πω λίγο, γριάς αρχόντο πουτάνας που έχει τα λεφτά, ας πούμε. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη ώρα, είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Και που το φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη και που το δέχτηκε ο κόσμος. Είναι ένα καινούριο έργο, δεν ήρθα να συστήσω κάτι που ξέρουν. Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχε αποδοχή, ας πούμε. Είναι μοναδικό. Μπορεί να είναι του Αριστοφάνη, αλλά είναι αυτή η εκδοχή του είναι μοναδική. Λοιπόν, μου έχεις στήξει μέσα σε αυτά που μου έχεις πει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάω από το τελευταίο. Γιατί αναφέρθηκε στο θάνατο? Μανούλα μου, είμαι 64 χρονών. Εγώ θέλω να δουλεύω μέχρι τα 90. Όσο πάω, 102 πήγε καλουτά, ας πούμε. Θέλοντας και μη, αυτή η εικόνα πλησιάζει. Δηλαδή, περάσαμε τη μέση του βουνού. Δεν βαίνουμε προς το λιμανάκι σιγά-σιγά, εντάξει. Περιέργως δεν με απασχολεί, αλλά αναφέρομαι γιατί αισθάνομαι ότι με αυτό το έργο και ειδικά με κάποια πράγματα του τα οποία με συγκινούσαν στις πρόβες πολύ και έκλαιγα πάρα πολύ και οπότε το παθαίνω εγώ αυτό, νιώθω ότι αυτό θα μείνει παραπάνω από μένα. Νιώθω ότι κάτι αφήνω στην πατρίδα μου. Κάτι αφήνω, πώς να σου πω, και μια πρόταση πιθανώς, για μένα αυτός είναι ο μόνος δρόμος να ερμηνευτεί το αρχαίο δράμα, όχι μόνο η κωμωδία και η τραγωδία. Και όποτε είδα και τη μεγάλη παραγωγή εκείνη των Άγγλων πάνω στην Ορέστια, που ήταν όλοι δουλεμένοι από μουσικότητα με μουσικούς ζωντανούς, ήταν κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο δρόμος, δεν αρκεί ο λόγος. Και πάρα πολύ θα βάλω χέρι εδώ και στους μεταφραστές, οι οποίοι παραφράζουν σε σημεία ή και στους πρωταγωνιστές που προσθέτουν αστεία που δεν έχει μέσα το έργο. Και το καταστρέφουν. Τα έργα δεν έχουν ανάγκη από αναχρονισμούς αυτά. Τα λένε όλα, αγάπη μου. Τα λένε όλα.
Νιώθεις ότι έχεις μετανιώσει ή ότι έχεις στεναχωρήσει κάποιους? Δεν πειράζει, ξύδι. Τι σε κάνει να έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτό που να λες δεν με νοιάζει? Όχι. Γιατί λέω αυτό που αισθάνομαι. Όχι, δεν λέω αυτό που αισθάνομαι, λέω αυτό που είναι αλήθεια. Και επειδή δεν τη λένε συχνά την αλήθεια οι άνθρωποι, την κρύβουνε, αυτό πολλές φορές ενοχλεί. Είσαι κοινικός δηλαδή, ξεδιάντροπα ειλικρινής. Ξεδιάντροπα ειλικρινής θα το δεχτώ, κοινικός όχι. Την ερμηνεία αυτή δεν είναι εγώ. Αν ξέρω ότι θα πληγώσω κάποιον, δεν θα το πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική, όπως το περιγράφει και το έργο. Mm-hmm. Γιατί, τι ήταν αυτό που κάνει το Σταμάτη να θέλει να εκφράζει πολιτική άποψη, όταν θα μπορεί να είναι μια χαρά βολεμένος με τη... Τώρα δεν θέλω καθόλου. Τα είπα όλα με το έργο. Μου έχει τελείως περάσει. Παρακολούθησες τις ομιλίες ή τις συνεντεύξεις τύπου που δόθηκαν... Παρακολούθησα τα πράγματα μέχρι την... Κοίταξε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η Νέα Δημοκρατία, ούτε αυτό το σύστημα ανθρώπων που ήρθανε διορισμένοι από τις λέσεις του εξωτερικού για να κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Είναι δε περίεργο, δεν μπορώ να αποτυπώσω κανενός το όνομα, είναι σαν να είναι ξένοι. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα για κάτι που μπορεί να με αφορά. Μου είναι ξένοι και δεν θα μου γίνουν ποτέ οικογένεια. Αντίθετα στην αριστερά, γενικότερα στην αριστερά, έχω συγγενείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, αλλά εκεί έχω συγγενείς. Εδώ δεν έχω κανένα συγγενή. Αυτό το άνοιγμα που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην κεντροαριστερά, στον ευρύτερο χώρο αυτόν του σοσιαλισμού... Θα σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς τα μαγαζιά μείνανε λίγα. Και καταλάβαμε και κάτι, νομίζω το καταλάβαμε όλοι. Ο κόσμος μόλις δυσαρεστηθεί από τον ένα φούρνο, θα πάει στον απέναντι. Και μόλις δυσαρεστηθεί από τον απέναντι, θα πάει πάλι πίσω στον παλιό. Δεν βλέπουμε κάτι το οποίο να προχωράει. Εντάξει. Φαίνεται, δεν συμφωνώ καθόλου, αλλά φαίνεται ότι προσπαθεί ο Τσίπρας να φτιάξει ένα μαγαζί λιγάκι πιο ευρύστερνο, να το πω έτσι. Αυτό δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν είναι καλό ή κακό. Θα δείξει. Βλέπω ότι το έργο, όπως το περιγράψαμε, βάζει τις γυναίκες σε μια άλλη θέση. Δείχνει τη δύναμη που έχουν και την πολυεργία. Πρόσεξε, το έργο δεν είναι φεμινιστικό. Όχι. Το ξαναείπα. Όμως του δίνεται η ευκαιρία, γιατί είναι μέγας ποιητής, την ώρα που επιχειρηματολογεί η πραξαγόρα για τις γυναίκες, ντυμένοι άντρας, επαναλαμβάνω, να πει πράγματα υπέροχα για τις γυναίκες. Και για την αξία τους βεβαίως. Γυναίκα του κουμάντου η μάνα του φαντάρου η έννοια. Άλλος κανείς να βρίσκει χρήματα εκτός από αυτήν, γιατί αυτή είναι φτιαγμένη από τη φύση να εξαπατά. Η γυναίκα. Εσύ λοιπόν που έχεις συνεργαστεί, έχεις συναναστροφεί, έχεις κάνει παρέα με όλα τα φύλλα. Ναι. Οι γυναίκες, και το λέω έτσι γιατί θέλω να πω ότι εγώ αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, ναι, και όποια και είναι αυτή. Εσύ πιστεύεις τελικά οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ικανότητες από τους υπόλοιπους? Όχι. Όλα είναι θέμα μυαλού. Δηλαδή μία έξυπνη γυναίκα και ένας έξυπνος άνδρας θα κάνουν δουλειά. Ένας βλάκας άνδρας και μια ηλίθια γυναίκα δεν θα κάνουν δουλειά. Για την κατάσταση που έχουμε φτάσει εδώ, καλά. Αυτό έτσι πάει. Έτσι είναι. Η κατάσταση στην οποία έχει φτάσει συνολικά το κράτος. Mm. Φταίει η πολιτική ή οι πολίτες? Φταίνε οι πολιτικοί με ομικρον γιώτα. Κοίταξε, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έχουμε ξεχάσει την ατομική ευθύνη. Το θέμα είναι το εξής. Ότι δυστυχώς τα πολιτικά μαγαζιά είναι μικρομάγαζα. Αλήθεια, τον τόπο δεν τον αγαπάνε. Και γι' αυτό πιστεύω, επειδή πιστεύω στην οικιακή οικονομία όπως και πραξαγόρα, ότι ο τόπος μας, επειδή έχει αυτή τη θεϊκή μοίρα και είναι αυτό το μαγικό τοπίο, θα εκτιναχθεί από τα αυτού του. Εγώ πιστεύω ότι τα σπίτια τα ίδια
θα κάνουν την πράξη. Δεν θα αντέξουν για πολύ. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την απόφαση του λαού. Εγώ ανήκω σε αυτή τη συνομοταξία, δεν μ' αρέσει καθόλου να βρίζουμε τον κόσμο. Α, τι ψήφισες, φάτος το κεφάλι. Θα καταλάβει αν αυτό που ψήφισε του βγήκε σε κακό. Όπως και για τον, άκουσα χτες την ομιλία του Τσίπρα, ας πούμε, που είπε ίσως για πρώτη φορά αλήθεια τι λάθη γίνανε. Και αυτό το αργήσαμε σε πολλά πράγματα, συμφωνώ απολύτως, το φώναζα και από τις εκπομπές. Υπήρξαν πράγματα που τους φύγανε μακριά. Ναι, ήταν λίγο και η αλαζονία της εξουσίας. Όχι. Που έρχεται. Εγώ πιστεύω τους πέθανε πολλά στα κεφάλι. Εκπομπές. Πότε ξεκινάς εκπομπές στο κόκκινο? Μας λείπουν τα live που κάνεις μέσα από το Facebook. Θέλω να... Επιτρέψέ μου να πω, να γευθώ αυτή την ωραία ευτυχία που μου έδωσε ο Θεός αυτή τη στιγμή. Το οποίο ήταν και ένα καταφύγιο τεράστιο μέσα στις δύο προεκλογικές λέλαπες, ας πούμε, ότι είχα αυτό. Τους έκραζες όλους όμως. Εκείνος που σου την έδινε εκείνη την ημέρα, που είχε πει μία ανοησία, κάτι που δεν ήταν... Και τους Σιριζέους. Όλους. δηλαδή... Ένας λόγος που με αγαπάει ο Τσίπρας, γιατί τον αγαπώ και εγώ και πραγματικά τον εκτιμώ του, είναι ένα καθαρό παιδί, είναι αυτός. Δηλαδή, πολλές φορές μου λέγε... Δυστυχώς είναι πολλοί από εμάς που σκεφτόμαστε αυτό που λες, απλώς δεν μπορούμε να το πούμε όπως το λες εσύ. Το ρωτήσανε χθες αν γίνεται ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τι λες? Και πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και έχει αυτά τα ποσοστά. Να πάνε στο διάβολο, λέω όσους λένε το άλλο. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς αυτόν. Τέλος. Ας το πάρουν απόφαση τα μικροτσιτάτα. Λοιπόν, και πάω στο καλλιτεχνικό κόσμο. Μην με κουρδίζεις όμως. Όχι. Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη. Τέλος. Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος. Δεν υπάρχει αυτό το κόμμα χωρίς. Αυτός είναι. Αυτόν ξέρει ο κόσμος, αυτόν ψήφισε, αυτόν γουστάρει, να το πω και έτσι. Εδώ άλλος έχει λυσάξει να μας πει ότι είναι ο αλλεντελών, προκειμένου να μην συγκρίνεται ότι ο ένας είναι τέρας και ο άλλος είναι όμορφος. Λοιπόν, καλλιτεχνικός κόσμος, πες μου, πόσα wannabe αστέρια έχουν έρθει και θέλανε να είναι κοντά σου. Εμένα, ναι. Όχι. Ή περιμέναν από σένα κάτι, μια μελωδία, ένα τραγούδι, μια συνεργασία. Δεν έχω. Ίσα-ίσα και παιδιά από άλλη μπάντα που είναι φίλοι μου και τους αγαπώ πάρα πολύ, όχι. Σε τρομάζουν αυτά που βλέπεις, όχι, στα ταλέντα, όχι, ότι θέλουν όλοι να γίνουν... Όχι. Δεν σ' αντέχει η δουλειά αυτή αν δεν έχεις. Τέλος. Ναι. Δεν κρατιέσαι. Τι ετοιμάζεις τώρα μετά από τις εκκλησιάδωσες? Μωρέ, δεν έχω προλάβει να σκεφτώ τίποτα, απλώς θα πάμε μια ακόμα μικρή περιοδία χειμωνιάτικη με το φύλαμε σε πόλεις που δεν πήγαμε το καλοκαίρι. Θα παίξουμε κάποιες Κυριακές στην Αθήνα μια φορά την εβδομάδα. Ενδέχεται να βάλουμε κάποιες παραστάσεις και με τις εκκλησιάδωσες μέσα στο χειμώνα, ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει, στο Θέατρο Τέχνης. Δεν έχω προλάβει να σκεφτώ τίποτα. Θέλω να γράψω τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτή, μου έχει λείψει αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή άστε με να χαρώ αυτό που τρέχει. Λοιπόν, είπες για τις περιοδίες, το θυμήθηκα τώρα που το είπες. Στο Δεάκιο έγινε με το... Στο Δεάκιο ήταν στο Θέατρο Πειραιά που ήταν, με τη μάνα που ήταν ανάστατη. Άστο. Είναι καλό, μια και το φύγεις, να πούμε το εξής. Ελευθερώστε τα παιδιά. Γι' αυτό το λέω, γιατί έγραψες μετά ένα κείμενο. Μην τα κυνηγάτε από πίσω. Το παιδάκι ήταν μια χαρά. Σηκώθηκε να διορθώσει ένα παιδί που ήταν ευτυχισμένο. Και το έκανε δυστυχισμένο και έγινε δυστυχισμένη κι αυτή. Και με χάλασε κι εμένα.
Σε ευχαριστώ. Εγώ, πολύ. Καλό τάξιδα όλα. Περιμένουμε τραγούδια. Ναι, βεβαίως. Δικά σου. Βεβαίως.